Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έντονες πολιτικά ήταν οι προηγούμενες ημέρες με το νομοσχέδιο που πέρασε για τα ομόφυλα ζευγάρια να αφήνει ρογμές στα κόμματα. Έντονες θα είναι και οι επόμενες, με τα ανοιχτά μέτωπα με τους αγρότες που ετοιμάζουν απόβαση στην Αθήνα και εκείνο στον χώρο της παιδείας. Και φυσικά και σημαντικό, από την άλλη, πως ξεκινά από νωρίς η τουριστική περίοδος με τα μηνύματα για τη Μεσσηνία να είναι θετικά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Μπορεί το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια να πέρασε, όμως για να συμβεί αυτό έπρεπε να βάλουν πλάτη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς κατεγράφει η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Η στάση του Αντώνη Σαμαρά, που ήταν ταυτόσιμη με τον παλμό της κοινωνίας, είναι εκείνη που αποτελεί σημείο αναφοράς, την ώρα που κάποιοι βουλευτές επέλεξαν να στρίψουν δια της αποχής. Μουδιασμένη η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά όλοι όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές, παρακολουθεί τις εξελίξεις για μια σειρά από ζητήματα, οι οποίες αν μη τι άλλο προβληματίζουν. Από τη μία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης και όπως υποστηρίζουν μετεκλογικά εξαπατήθηκαν αφού τους επιβάλλονται φόροι που προεκλογικά υπήρχε δέσμευση πως δεν θα επιβληθούν. Από την άλλη, οι αγρότες και στο σύνολό τους οι μικρομεσαίοι καταναλωτές και τα χαμηλά οικονομικά στρώματα που βλέπουν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις σε βάρος τους. Μέσα σε όλα και το ζήτημα με τα ομόφυλα ζευγάρια, τα δικαιώματα των οποίων είχαν διασφαλιστεί με το Σύμφωνο Συμβίωσης και όμως ήρθε ένα νομοσχέδιο που πέρασε με τη δυναμική της αντιπολίτευσης για να ανοίξει τον ασκό του αιώλου και για άλλα θέματα όπως αυτό της τεκνοθεσίας. Πρώτη ορθόδοξη χώρα, αλλά αυτό αποτελεί τιμή για τον κύριο Μητσοτάκη, για την Ελλάδα και είναι μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή, να τη χαιρόμαστε τέτοια μεταρρύθμιση. Στεκόμενος στην ψηφοφορία και τον τρόπο με τον οποίο πέρασε το νομοσχέδιο, ο Νίκος Μπελογιάννης έκανε λόγο για μια τεράστια ήττα για τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ πρόκειται περί ενός βατερλό. Όχι ψηφοφορίας. Ενός βατερλό. Δηλαδή, αν δεν είχε πει, δεν γινόντουσαν τα φροντιστήρια, δεν γινόντουσαν η πίεση, δεν έπαιρνε ο Μητσοτάκης ο ίδιος τηλέφωνο, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος τηλέφωνο, δεν γινόταν όλα τα μέσα ενημέρωση, τα πανελλαδικά μέσα ενημέρωση. Να βομβαρδίζουν ότι αυτό είναι μεταρρύθμιση, για να καταλάβετε ποιος ελέγχει την επικοινωνία του. Δεν πρόκειται να έχει ψηφίσει σχεδόν κανένας εκτός από τον περίγυρο του Κολονακίου. Μιλάμε για ένα βατερλό. Ιδιαίτερα η εικόνα του κύριου Σκέρτσου, αυτή τη στιγμή του Υπουργού Επικρατείας, να ανεβεί στα θεωρία της Βουλής με τον κύριο Σεργουλόπλο και με τον κύριο Καπουτζίδη και τους υπόλοιπους όλους εκεί και να χειροκροτάνε. Αυτό δείχνει ότι πόσο έχει πέσει το επίπεδο της Ελλάδας. Αυτό γίνεται στην Ελληνική Βουλή. Με τα φιλιά στο στόμα και με τα φιλιά εδώ, κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτό γίνεται στην Ελληνική Βουλή. Τη Νέα Δημοκρατία περνάει ένα νομοσχέδιο με 106 και στηρίχθηκε στις πλάτες της αντιπολίτευσης. Μπροστά έχει αγρότες, μπροστά έχει φοιτητές. Εκεί θα ζητήσει τη συνένεση, αλλά κάρτη στα μεγάλα θέματα. Το πολιτικό ζήτημα που ανοίγει τεράστιο. Χαρακτηριστικά ήταν όσα σημειώθηκαν και για τους βουλευτές που δεν κατάφεραν να αντισταθούν στις πιέσεις και επέλεξαν τον δρόμο της αποχής, ο οποίος οδηγεί στα μονοπάτια του ναι. Το Πασόκ, η αποχή του Κωνσταντινόπουλου και του Πουλά, και του Πουλά που τους αξίζουν για την περιφέρεια, που τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί είναι άντρες και φοράνε παντελόνια σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι η ίδια με την αποχή του Μαντά και του Λαμπρόπουλου και του Βλάση. Ούτε είναι η ίδια η αποχή του Πολάκη με την αποχή της, με την, πώς τη λέγανε, την κυβερνητική προσωπική Κασιμάτη. Ούτε η Κασιμάτη δεν ψήφισε από το ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε τι γίνεται. Ο Νίκος Μπελογιάννης έκανε ειδική αναφορά στους βουλευτές της Μεσσηνίας που απήχαν. Θα πω συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσομάλη για τη στάση του, όπως λέει όλος ο κόσμος σήμερα. Όλος ο κόσμος στη Μεσσηνία λέει συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσομάλη. Από εκεί και πέρα, ο αξιότιμος κύριος Λαμπρόπουλος, ο οποίος σε οποιοσδήποτε κουβέντες του έλεγε πρώτα για την οικογένεια, για την πατρίδα και για την θρησκεία, τι έχει να μας πει σήμερα? Τι έχει να μας πει που εκπλαγήκαμε όλοι, που ο κύριος Λαμπρόπουλος ψήφισε αποχή, δηλαδή ναι? Τι έχει να μας πει ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο οποίος γελαλούσε, έφτιαχνε κλεισάκια στο χωριό του? Σε λίγο στα κλεισάκια στο χωριό του που έφτιαχνε με τον γιατρό τον κύριο Κοντόπουλο, μήπως μετά από, δεν ξέρω, τώρα ή αργότερα σε μερικά χρόνια θα πηγαίνουν να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι? Θα το δεχτεί? Ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο οποίος διατυμπάνιζε την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Και φτάνω στον κύριο Μαντά, ο οποίος και οι δύο κάναν δηλώσεις, και ο κύριος Μαντάς που έκανε δηλώσεις, επειδή με έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο σήμερα και με βρίζετε εμένα και τον κύριο Μαντά. Ο κύριος Μαντάς είναι φίλος μου και θα παραμείνει φίλος μου, άσχετα πολιτικά τι έκανε. Για μένα ήταν ολέθρο λάθος αυτό που έκανε. Οι δηλώσεις οι οποίες έκανε ήταν αυτές, ό,τι δεν ξέρω τι γίνει, δεν ξέρω αν υπήρξε πίεση, όπως είπε το Μέγκα, έπαιρνε τηλέφωνο ο καθένας, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Κανένα ελαφρυντικό ο κύριος Μαντάς.
ούτε ο κύριος Λαμπρόπουλος. Ντροπή και στους δύο. Όπως λέει όλος ο κόσμος. Σήμερα με παίρνει τηλέφωνο και μας παίρνει εδώ πέρα και βρίζει όλος ο κόσμος. Γιατί δεν το καταψήφισε ο κύριος Λάσης. Τον απείλησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ή ήταν η αντίδρασή του. Γιατί κάποιος μου είπε σήμερα ότι ήταν και η αντίδρασή του απέναντι στην εκλογή πτωχού. Γιατί θέλει να ήθελε θέση του πτωχού. Και φυσικά η δική μνήμα ο Νίκος Μπελογιάννης έκανε στη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Τα αποδόμησε όλα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης ένα προς ένα ο Σαμαράς στη Βουλή. Ο οποίος, παρόλο που ήταν από αυτούς, ήταν μέσα χειροκροτήθηκε, έχει καταχειροκροτηθεί από όλη την κοινωνία. Διότι είναι ο μοναδικός, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε μεσήνοι περήφανοι, ο μοναδικός πρωθυπουργός επί τόσα χρόνια, ο οποίος, αν και δεν γίνει πρωθυπουργός, λέει τη θέση του στα ίσια, ούτε διάμεσο κύκλο και τέτοια, λέει τη θέση του κατάματα κοιτώντας και από το βήμα της Βουλής, ούτε κρύφτηκε ούτε τίποτα, και λέει αυτό που εκφράζει η κοινωνία. Η κοινωνία εκφράζει τα λόγια του Σαμαρά. Η κοινωνία λέει έξω σήμερα, πηγαίνετε σε όλα τα καφενεία, πηγαίνετε σε όλα τα ζαχαροπλαστεία, πηγαίνετε παντού, πάρτε τηλέφωνο να δείτε ότι αυτή τη στιγμή όλοι βρίζουν αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτό θα το πληρώσει ακριβά η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν ξέρω αν γίνομαι Μητσοτάκης πρόεδρος όταν θα πάει να τον πληρώσει ακριβά η Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή καταργείται η λέξη μητέρας και πατέρα. Να το θυμόνται πολύ αυτό που ψηφίσανε και αυτοί που πήγαν και ψήφισαν και αυτοί οι οποίοι απήχαν. Είδαμε λοιπόν όλες τις πολιτικές διαπιστώσεις. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Τα προμηνύματα είναι καλά και η χρονιά ξεκινά δυναμικά για τον τουρισμό στη Μεσσηνία. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας κάνει αύριο πρεμιέρα με την γραμμή για Μόναχο και μοιάζει οι προοπτικές να είναι ικανοποιητικές σε μια χρονιά που περιμένουμε αρκετά και για την αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου, όπως και για μια νέα τουριστική πολιτική. Η πρώτη πτήση αναμένεται όπως και πέρυσι από το Μόναχο, 18 Δευτέρου, την Κυριακή. Είναι πτήση της Aegean. Στη συνεργασία με τη Lufthansa. Με τους πρώτους επισκέπτες από Μόναχο ξεκινά την Κυριακή η νέα τουριστική σεζόν στη Μεσσηνία με τα μηνύματα ενθαρρυντικά, καθώς οι αεροπορικές συνδέσεις στην Καλαμάτα θα είναι φέτος περισσότερες, ενώ θα υπάρχουν και νέοι προορισμοί. Περιμένουμε κάποιες πτήσεις παραπάνω φέτος. Η δυναμική φαίνεται να είναι καλύτερη. Έχουμε μια πτήση από Παρίσι της Air France, η οποία θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Έχουμε κάποια αύξηση δρομολογίων. Μία πτήση της Κόντορ από Φραγκφούρτη, μία πτήση τη βδομάδα. Κάποιες πρόσθετες πτήσεις από Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ και Λονδίνο της Jet2. Έχουμε πτήση από την Λιόν και τη Λίλη της Βολωτέα. Μια καινούργια σύνδεση της SAS με τη Στοχόλμη, μία πτήση την εβδομάδα επίσης. Και μια καινούργια εταιρεία, την Bluebird, ελληνική εταιρεία από Τελαβίβ, που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο πτήσεις. Η δυναμική είναι προφανώς πολύ καλύτερη, ενώ σημαντικές είναι και οι συνδέσεις του εσωτερικού. Θα ξεκινήσει η πτήση της Aegean από το Ηράκλειο τον Ιούλιο. Οι πτήσεις της Αθήνας της Aegean ξεκινάνε νωρίτερα φέτος από 4 Απριλίου και συνεχίζεται βέβαια η Θεσσαλονίκη Καλαμάτα. Ερχόμαστε στην αυτοδιοίκηση. Σημαντικές αποφάσεις και έργα δρομολογούνται μέσα από την τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Σύντομα θα ξεκινήσει η ανάπλαση σε κοινόχρηστους χώρους παραδοσιακών οικισμών της Δυτικής Μάνης, ενώ καλά είναι τα νέα τόσο για τη δακοκτονία που εξασφαλίστηκε επιπρόσθετη πίστοση για να τρέξει το πρόγραμμα, όσο και για το έργο της κουνουποκτονίας με τις διαδικασίες να ολοκληρώνονται. Να σημειωθεί και η θέση της περιφέρειας ώστε να ενισχυθεί το κοινωνικό της αποτύπωμα που καταθέτει πρόταση για το τεβάστο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση 28 εκατομμυρίων ευρώ. Μία σειρά από έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου μπαίνουν μπροστά και ουσιαστικό αποτύπωμα σε αυτή την εξέλιξη έχει η Περιφερειακή Επιτροπή. Σύντομα, μετά και την έγκριση του οριστικού αναδόχου, αναμένεται να ξεκινήσει η ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων σε ιστορικούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης. Εγκρίθηκε η οριστικοποίηση του αναδόχου για την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων σε ιστορικούς οικισμούς της Δυτικής Μάνης. Ένα έργο με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και εξαιρετικά σημαντικό για την βελτίωση της επισκεψιμότητας της περιοχής. Όπως ανακοινώθηκε από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, υπήρξε και η αποδοχή μιας επιπλέον πίστωσης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Εγκρίναμε την αποδοχή μιας επιπλέον πίστωσης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τις δαπάνες της δακοκτονίας και στους 5 νομούς της περιφέρειας. Θυμίζω ότι έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα σε σχέση με το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ικανοποιητικά η δακοκτονία και η κατανομή έγινε με βάση τις απαιτήσεις των επιμέρους υπηρεσιών, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερους και αποτελεσματικότερους ψεκασμούς.
Η όλη προεργασία έχει τρέξει και για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα από νωρίς για να ακολουθεί η διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης. Πρώτον, το ότι προχωρήσαμε στις δέσμευσεις της πίστωσης για την δαπάνη για το έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών για το 2024. Το κάνουμε εγκαίρως, έτσι ώστε και το έργο να δημοπρατηθεί νωρίς και να υλοποιηθεί την περίοδο που ορίζουν οι προϋποθέσεις οι υγειονομικές. Προχωράμε λοιπόν έτσι ώστε άμεσα, δηλαδή μέσα στον Φεβρουάριο, να προχωρήσουμε και στην προκήρυξη του συγκεκριμένου έργου και να προστατεύσουμε και για λόγους υγείας και για λόγους τουριστικής προβολής στις περιοχές της περιφέρειας εγκαίρως και ικανοποιητικά. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει έμφαση και στα ζητήματα υποστήριξης της κοινωνίας. Στο νέο ΕΣΠΑ κατατίθεται η πρόταση για τα ΤΕΒΑ. Έχουμε και την απόφαση να υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης για την δράση του ΤΕΒΑ, δηλαδή της βοήθειας και με τρόφιμα και με άλλα προϊόντα των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη και για τους 5 νομούς Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επόμενη πενταετία. Υποβάλλουμε στο ΕΣΠΑ το εθνικό πρόταση για ένα έργο 28 εκατομμυρίων ευρώ, ασημαντικά αυξημένο προϋπολογισμού σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και πλέον με κεντρικό έλεγχο από την περιφέρεια και για τους 5 νομούς μας, διότι στην προηγούμενη περίοδο υπήρχαν συγκεκριμένες εξαιρέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εκεί να δημοπρατήσουμε εγκαίρως και να καλύψουμε περισσότερους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, μονογονεϊκές οικογένειες, ανθρώπους που έχουν ανάγκη συνδρομής και επισητιστικά και με άλλα είδη βασικής υλικής συνδρομής. Πάμε να δούμε εμείς τώρα και τα υπόλοιπα δεδομένα που έρχονται από το χώρο της υγείας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, ο κ. Νίκος Ματθιόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς. Κύριε Ματθιόπουλε, προκύπτει ένα ζήτημα ξαφνικά με επιβαρύνσεις οι οποίες θα σκάσουν τους ασφαλισμένους. Αυτό να πούμε για την υπόθεση των γενοσύμων. Έχετε από το παρελθόν, εφαρμόζεται όμως σήμερα. Γιατί ξαφνικά έτσι? Με την ανατιμολόγηση των φαρμάκων που έγινε στις 12 Δευτέρου, δηλαδή τη Δευτέρα που μας πέρασε, ενεργοποιήθηκε μια υπουργική απόφαση από το 2021 που έπαιρνε συνεχώς παρατάσεις, όπου εξίσωνε την ασφαλιστική τιμή με την ηλιανική τιμή του φαρμάκου. Mm-hmm. Και παρατηρήσαμε και εσπευμένα και ο Πανελλήνιος και η Φαρμακευτική Σύλλογη ανά την Ελλάδα ενημερώσαν τον Υπουργό Υγείας ώστε για αυτή τη διαφορά που έφτανε μέχρι και 15 ευρώ σε ορισμένα συσκευάσματα υπολοιπεδικών φαρμάκων και ψυχιατρικών φαρμάκων. Οποία, στο τέλος θα έσκαγαν τους ασφαλισμένους λίγο πολύ, έτσι? Σίγουρα τη διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής ενός φαρμάκου την υπομίζεται ο ασφαλισμένος. Βέβαια, μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα γενώσιμα είχαν ταυτόσιμη ασφαλιστική και λιανική τιμή. Άρα δεν πλήρωνε παραπάνω ο ασφαλισμένος. Mm-hmm. Αυτό γινόταν μόνο στα πρωτότυπα και στα off-patent φάρμακα. Ναι. Τώρα, επειδή είχατε αυτή την αντίδραση και επειδή συζητήθηκε αρκετά, έχουμε μία, να το πω έτσι, εξέλιξη. Και τι αφορά αυτή? Σίγουρα ο Υπουργός κατάλαβε το λάθος. Κατάλαβε ότι αυτή η υπουργική απόφαση δεν ήταν δικιά του. Ήταν το 2021, απλώς ενεργοποιήθηκε 31 πρώτου και με την ευκαιρία της ανατιμολόγησης των φαρμάκων. Και αφού πέσανε και τα φάρμακα μεσοσταθμικά 5 με 7%, είδε ότι σε 1.700 φάρμακα πλήρωναν παραπάνω οι ασφαλισμένοι. Άρα, εχθές με επίγουσα υπουργική απόφαση και ΦΕΚ που βγήκε, έβαλε πλαφόν στη διαφορά λιανικής τιμής και ασφαλιστικής έως 3 ευρώ που θα το υπομίζεται βέβαια ο ασφαλισμένος. Πάλι είναι μια, να το πω έτσι, δαπάνη την οποία πρέπει να βγάλει από την τσέπη του ασφαλισμένου σε μια τέτοια εποχή. Σίγουρα είναι μια δαπάνη που θα βγάλει ο ασφαλισμένος. Βέβαια, με αυτή την κίνηση και χαμογελάει λίγο στους ασφαλισμένους ο Υπουργός για το μεγάλο ποσό της συμμετοχής που πλήρωναν. Αλλά βέβαια θα έρθει και ένας ορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης, μια μείωση δηλαδή της φαρμακευτικής δαπάνης που έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Αυτό ήθελα να πω. Σε τι σημεία φτάνουμε αυτή τη στιγμή? Γιατί τελικά είναι ακριβά τα φάρμακα στην Ελλάδα, να το πω έτσι, και ακριβή η φαρμακευτική δαπάνη? Η φαρμακευτική δαπάνη έχει κλειδώσει τα 2,2 δις. Από εκεί και πάνω, η τιμή της φαρμακευτικής δαπάνης την πληρώνει ο ασφαλισμένος μαζί με την εταιρεία ως clawback, ως επιστροφή rebate. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα πληρώσει κάτι παραπάνω το κράτος, απλώς θα έχουμε την ευκαιρία να διεισδύσουν περισσότερα καινοτόμα φάρμακα. Mm-hmm. Αν μειωθεί δηλαδή η φαρμακευτική δαπάνη, θα έχουμε περισσότερα καινοτόμα φάρμακα για σοβαρές ασθένειες στη χώρα μας. Αδυνατούν οι ασφαλισμένοι σήμερα να καλύψουν, να το πω έτσι, αυτή την αναγκαιότητα της φαρμακευτικής περίθαλψης? Γιατί της ιατροφαρμακευτικής σίγουρα αυτό το βλέπουμε, αλλά στέκομαι λίγο στο φαρμακευτικής. Το έχουμε ζήσει, το ζούμε καθημερινά στο φαρμακείο μας. Υπάρχουν ασθενείς που γι' αυτό το λόγο
κάνουν διακοπή στην φαρμακευτική τους εισαγωγή. Mm-hmm. Με μεγάλες επιπτώσεις όσον αφορά στην υγεία και στο σύστημα υγείας κατά εξακολούθηση. Και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθούμε τους ασφαλισμένους και να έχουμε και καρτέλα. Να, και ναι. Καρτέλα στους, να το πω έτσι, τευτέρι, με τευτέρι, λίγα, τευτέρι. Το παλιό έτσι όπως το γνώριζαμε. Σίγουρα, ώστε να βοηθήσουμε προς αυτή την εξέλιξη να μην κόψουν τη φαρμακευτική τους αγωγή. Άρα ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι και περισσότερο κοινωνικός αυτή τη στιγμή πέρα από οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα αυτό το είδαμε στο παρελθόν και ήδη και ο Υπουργός το έχει καταλάβει, ότι τα φαρμακεία έχουν ένα κοινωνικό αντίκτυπο, βοηθούν την κοινωνία σε πολλά πράγματα. Ήδη με το COVID mm-hmm. Αυτό το αισθάνθηκαμε περισσότερο, ήταν τα μόνα που ήταν ανοιχτά κατά όλη τη διάρκεια του COVID. Βοηθήσανε την κυβέρνηση και το Υπουργείο με πολύ τρόπος, με τα COVID test, με τη διανομή των self-test και γενικά. Αυτό βέβαια τώρα το έχει καταλάβει και ο Υπουργός και σήμερα έκανε και δεσμεύτηκε για τον εμβολιασμό του COVID-19 mm-hmm. μέσω των φαρμακείων, καθώς και τη διανομή ορισμένων από τα φάρμακα υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλά, καλό βράδυ. Η Μεσσηνία θα βρεθεί ξανά στο γαστρονομικό προσκήνιο τον προσεχή Απριλίου με το Μεσσηνία Forum, που διοργανώνει για δεύτερη φορά ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας. Ένα δημιουργικό διήμερο, όπου θα αναλυθούν όλες οι σύγχρονες τάσεις στην εστίαση και τον τουρισμό, αλλά και οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι δύο συνδεδεμένοι αυτοί κλάδοι, με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με όραμα η Μεσσηνία να αποτελέσει την αηφόρο δύναμη για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την εστίαση, τον ξενοδοχειακό κλάδο και τις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις, το δεύτερο Μεσσηνία Φόρουμ έρχεται δυναμικά, έχοντας διευρύνει τους ορίζοντές του και στο εξωτερικό. Ζητούμενο η επιχειρηματική καινοτομία και η δημιουργία συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για την επίλυση προβλημάτων αλλά και την υλοποίηση κοινών δράσεων. 13 και 14 Απριλίου, βασικό εγχείρημα για μας είναι εξωστρέφεια και εξέλιξη. Ήδη από πέρσι το πρώτο φόρουμ κινήθηκε στη γραμμή τουρισμός, εστίαση, επιχειρηματικότητα. Να. Άρα φέτος συνεχίζουμε και έτσι. Το δεύτερο Μεσσηνία Φόρουμ κινείται σε τρεις θεματικούς άξονες. Ο θεματικός τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός. Ήδη έχουμε καταγράψει ποιες μορφές έχουμε εδώ στην περιφέρεια τη δική μας, ποιες είναι παγκόσμια, θα τα παρουσιάσουμε, ετοιμάζουμε μια μεγάλη πλατφόρμα. Είμαστε σε συνεννόηση με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίες είναι σε αυτό το κομμάτι. Ο δεύτερος άξονας θα είναι η κυβερνοασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος είναι ο αντιπαλός μας. Αν δεν γνωρίζεις τον αντιπαλό σου, ξέρεις πώς θα αμυνθείς, πώς θα προχωρήσεις. Mm-hmm. Και το τρίτο κομμάτι το οποίο θα αναπτύξουμε και είναι πολύ σημαντικό, είναι στο κομμάτι πάλι της εστίασης και του τουρισμού, τεχνική νοημοσύνη. Oh. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το AI, OEI. Τι είναι αυτό. Mm-hmm. Κοινός παρονομαστής ή μεσσηνιακή γαστρονομία. Θα έρθουν ομιλητές οι οποίοι θα είναι όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Καταξιωμένοι άνθρωποι έχουν το σεβασμό και τη διεθνής κοινότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα. Φέτος θα μεγαλώσει το φόρουμ, θα βγει και στον περιβάλλον χώρο, στο Μέγαρο χώρο. Mm-hmm. Θα γίνει μια υπαίθρια μεγάλη κουζίνα, θα γίνει live cooking από καταξιωμένα ονόματα. Θα έρθει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πλέον είναι φίλοι της Καλαμάτας, είναι φίλοι της Μεσσηνίας. Αρχίζει και αποκτάει φίλους. Όλο αυτό το εγχείρημα. Και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για όλους. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, με μεγάλη μας χαρά και πραγματικά θέλουμε. Την ίδια ώρα, ο κλάδος της εστίασης βάλεται από παντού και αυτό παρά το γεγονός ότι αποτελεί για την ελληνική οικονομία ένα μεγάλο τροφοδότη, καθώς προσφέρει 8 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης με 400.000 απασχολούμενους και άλλους 100.000 συν βοηθούνται στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Φυσικά και αυτά θα τα αγγίξουμε στο δεύτερο Μεσσηνία Φόρουμ. Υπάρχει ενότητα η οποία θα αναλάβει η Ένωση των Λογιστών, τα θέματα που μας αφορά, τα βλέμματα. Όλη η Ελλάδος θα είναι στη Μεσσηνία. Και αυτό είναι πολύ, είναι καλό, πολύ σημαντικό να δείξουμε μια ωραία ευρωπαϊκή πόλη. Προβλήματα έχουμε. Προφανώς. Να στα βάλουμε λίγο κατά το χαλί. Δεν είναι κακό μερικές φορές. Να τα κρύψουμε. Μερικές φορές δεν είναι κακό. Στην Τρίπολη να έρθουμε. Μια σειρά από έργα συνεχίζουν να υλοποιούνται και να αφήνουν το αποτύπωμά τους, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των δημοτών.
αρκετά τα μέτωπα για τη Δημοτική Αρχή του Κώστα Τζιούμι, που ξεδιπλώνει το σχεδιασμό της για τη νέα πενταετία, προσδοκώντας στην άμεση υλοποίηση των παρεμβάσεων. Κανονικά συνεχίζονται οι εργασίες στο πλαίσιο της υλοποίησης σημαντικών έργων στο Δήμο της Τρίπολης, ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαν παρατηρηθεί σε πολλούς Δήμους από την περίοδο της πανδημίας και τα προβλήματα που ανέκυψαν με την ενεργειακή κρίση. Στο επικέντρο για μία ακόμη φορά η πλατεία Αγίου Βασιλείου. Το καταλαβαίνουν όλοι οι καλοπροαίρετοι συμπολίτες μας ότι κανένας Δήμαρχος δεν θέλει να καθυστερούν τα έργα. Αλλά το να καθυστερήσει ένα έργο δεν εξαρτάται από το Δήμαρχο, εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Που είναι είτε αντικειμενικοί, είτε προβλήματα που γίνονται κατά την εκτέλεση του έργου. Μπορεί ο εργολάβος, τον οποίο εργολάβο, όπως έχω πει πολλές φορές, δεν τον διαλέγει ο Δήμαρχος. Προκύπτει από διαγωνισμό. Και το δεύτερο που είπα και προχθές είναι ότι ο εργολάβος που σου προκύπτει δεν μπορείς και να τον διώξεις μετά. Σου κάθεται και στο σβέρκο που λέμε λαϊκά. Δεν μπορεί να τον διώξεις, γιατί αν προσπαθείς να τον διώξεις, μπορεί να μείνει το έργο κάτω για 5-6 χρόνια που να ανοίξουν τα δικαστήρια, σκαμμένος ο δρόμος, η πλατεία, οποιοδήποτε έργο. Άρα όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν ρόλο στην εξέλιξη ενός έργου. Το να λέμε ότι επειδή ένα έργο καθυστερεί, φταίει ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Αρχή, είναι το πιο εύκολο. Είναι ανέξοδη κριτική. Το κάνουν πολλές φορές οι μειοψηφίες στα Δημοτικά Συμβούλια, σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και στο δικό μας το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, εγώ αυτό που λέω είναι παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις αντικειμενικές, στην Τρίπολη, στο Δήμο Τρίπολης, κανένα έργο δεν έχει σταματήσει. Όλα τα έργα προχωρούν. Κάποια πιο γρήγορα, κάποια πιο αργά και όλα τα έργα σύντομα θα ολοκληρωθούν, κυρίως για την πλατεία Αγίου Βασιλείου που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, επειδή δημιουργεί πραγματικά τώρα η εκτέλεση του έργου προβλήματα στην καθημερινή κίνηση των πολιτών, είτε με τα πόδια είτε με τα αυτοκίνητα πολύ περισσότερο, και κυρίως στους επαγγελματίες που έχουν καταστήματα γύρω από την πλατεία. Ο κύριος Τζιούμις ζήτησε την κατανόηση των πολιτών τόσο για το συγκεκριμένο έργο όσο και για εκείνο του φυσικού αερίου. Αυτό, όπως έχουμε πει, είναι ένα έργο υποδομής που το έχει ανάγκη η πόλη, έπρεπε να γίνει και ήδη εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες συμπολίτες μας σπέβδουν να συνδεθούν, γιατί έχει και όφελος οικονομικό για την οικιακή χρήση του φυσικού αερίου, αλλά και την επαγγελματική χρήση σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις, σε μαγαζιά κλπ. Όμως είναι ένα έργο που δεν είναι του Δήμου. Ο Δήμος δεν ελέγχει το έργο αυτό, δεν ρωτιέται ο Δήμος για το έργο αυτό, για να το πω και αυτό στους συμπολίτες μας, ότι ποιοι δρόμοι σκάβονται, πότε σκάβονται, ποιος γίνεται, αυτό δεν ρωτούν. Έτσι είναι η νομοθεσία δηλαδή, δεν ρωτούν το Δήμο. Όμως μπορώ να πω ότι και η εταιρεία που έχει αναλάβει προχωράει και εκεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς, αλλά είναι ένα μεγάλο έργο, θα πάρει αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα ώστε να ολοκληρωθεί, να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας παροχή φυσικού αερίου. Όμως είναι ένα έργο που δημιουργεί προβλήματα στους δρόμους και στην κατάσταση των δρόμων και στην καθημερινότητα των πολιτών, αλλά είναι ένα έργο που δεν είναι του Δήμου. Είναι χρήσιμο, είναι απαραίτητο, το περιμέναμε το φυσικό αέριο πολλά χρόνια στην Τρίπολη. Ήδη έχει μεγάλο οικονομικό όφελος κάποιος που χρησιμοποιεί για θέρμανση, ας πούμε, είτε στο μαγαζί του σε σχέση με το ρεύμα ή σε σχέση με το πετρέλαιο. Οι τιμές αυτή τη στιγμή έχουν ισορροπήσει και είναι σαφώς πολύ καλύτερες, αλλά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Για δεύτερη χρονιά διοργανώθηκε από μία σειρά από φορείς στην πόλη της Καλαμάτας εθελοντική δράση για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη στήριξη στα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματικές ασθένειες, υποστηρίζοντας τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών Φλόγα. Είναι μια δράση όπου μίλησαν οι πράξεις και όχι τα λόγια και στέφθηκε με μια σημαντική συμμετοχή και επιτυχία. Ήταν μια δράση όπου μίλησαν οι πράξεις και όχι τα λόγια. Μια δράση που είχε ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση πάνω σε ένα θέμα που αφορά όλους μας και πώς μπορούμε να γίνουμε ήρωες ενός παιδιού. Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι τόσο η ευαισθητοποίηση όσο και η στήριξη των παιδιών αλλά και των ενηλίκων που νοσούν από νεοπλασματικές ασθένειες όπως είναι η λευχαιμία. Υπάρχουν μορφές καρκίνου οι οποίες δεν είναι ιάσιμες, όμως υπάρχουν άλλες μορφές καρκίνου οι οποίες είναι ιάσιμες. Και αυτή η ίαση επέρχεται αποκλειστικά από εμάς. Από μια πάρα πολύ ανώδυνη διαδικασία, δεν είναι καθόλου επίπονη και είναι ο τρόπος για να προσφέρουμε ελπίδα. Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με άλλους φορείς πραγματοποιεί σήμερα εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, τη δράση «Γίνε ο ήρωας ενός παιδιού», «Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών». Μία δράση που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου πάνω σε θέματα που αφορούν όλους μας. Έχουμε κάνει κάλεσμα, η ανταπόκριση είναι σημαντική. Είναι μια δράση η οποία ο καθένας με τη συμμετοχή του έμπρακτα μπορεί να στηρίξει τα παιδιά της Φλόγας αλλά και κάθε ένα από τα παιδιά που πραγματικά μάχεται με τον καρκίνο.
Οι φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου και έξω από το πνευματικό κέντρο διοργανώθηκε η εθελοντική δράση για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της στήριξης στα παιδιά που πάσουν από νεοπλασματικές ασθένειες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πιο συχνός καρκίνος στην παιδική ηλικία είναι η λευχαιμία και πολλά παιδιά θα σωθούν χάρη στη μεταμόσχευση μυελού. Αυτό το οποίο θέλω να γίνει απόλυτα κατανοητό είναι ότι ο νοτιαίος μυελός δεν έχει καμία σχέση με το μυελό των οστών. Ο μυελός των οστών ανήκει στο αιμοποιητικό σύστημα, δεν έχει καμία σχέση με νοτιαίο μυελό με σπονδυλική στήλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλοί δεν το κατανοούν και έτσι τους απομακρύνει από το να γίνουν δότες μυελού. Ο δότης μυελού εγγράφεται στην παγκόσμια δεξαμενή δίδοντας ένα δείγμα από το σάλιο του. Και στη συνέχεια όταν κληθεί να δώσει, στο 98% των περιπτώσεων δίνει από μια φλέβα, όπως ακριβώς είναι η αιμοδοσία. Απλώς είναι μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 3 ώρες. Στη συνέχεια ο δότης επανέρχεται στο σπίτι του και την άλλη μέρα κανονικά στη δουλειά του. Είναι μια διαδικασία απλή, μπορεί να σώσει μια ζωή, γιατί όταν τα όπλα της ιατρικής έχουν συγγύσει, στον ασθενή δεν μένει τίποτα άλλο από τον συνάνθρωπό του. Τον άνθρωπο που θα του χαρίσει ζωή. Πραγματικά, με αυτή τη διαδικασία μπορεί να χαρίσουμε ζωή. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα στον κίνδυνο. Στατιστικές δείχνουν πως το 65% των ατυχημάτων συμβαίνουν στο σπίτι. Γι' αυτό και η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών από τους γονείς κρίνονται ζωτική σημασία. Με σκοπό να οπλίσει τους γονείς με εφόδια να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη ανάγκη, το πρότυπο κέντρο Μητέρα-Παιδί διοργάνωσε στην Καλαμάτα ένα σεμινάριο εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη. Οι τρόποι παροχής πρώτων βοηθειών ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες του θύματος και ταυτόχρονα με τις γνώσεις αυτού που τις παράσχει. Γνώσεις τις οποίες κάποιος μπορεί να μην χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του, αλλά στην περίπτωση που τις χρειαστεί, τότε αποτελούν γνώσεις ζωτικής σημασίας. Πόσο μάλλον για γονείς βρεφών και μικρών παιδιών, τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα στον κίνδυνο. Σε αυτή την κατεύθυνση, το σεμινάριο εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη που πραγματοποιήθηκε στο πρότυπο κέντρο Μητέρα-Παιδί, παρουσία εκπαιδευτή της First Help, Training and Surviving. Σήμερα είμαστε εδώ για έναν πολύ σημαντικό σκοπό, το σεμινάριο λοιπόν πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Το υπέρατο αγαθό όλων εννοείται πως είναι η ανθρώπινη ζωή, αυτό νομίζω δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Οπότε σήμερα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να αποκτήσει αυτές τις πολύτιμες γνώσεις, έτσι ώστε αν ομιγέννητο βρεθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να μπορούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι αρχικά και να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να προσφέρουμε μέχρι να έρθουν φυσικά οι ειδικοί. Mm-hmm. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη την πρώτη στιγμή και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Η συνεργασία μας με την First Help Training και Surviving κρατάει χρόνια και συνεχίζεται. Και θα είμαστε εδώ να επαναλάβουμε και το σεμινάριο για τον κόσμο που δεν πρόλαβε να δηλώσει συμμετοχή στο σημερινό και στο αυριανό σεμινάριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, όπως έχουν δείξει οι στατιστικές, το 65% των αταχημάτων συμβαίνει στο σπίτι. Οπότε, ποιος είναι ο σπίτι, ο γονέας. Τα παιδιά είναι ζουζουνάκια, παίζουν, χτυπάνε, πολλά θα συμβούν. Οπότε, καλό είναι ο γονέας να μπορεί να ανταποκριθεί και να μπορεί να χειριστεί ένα περιστατικό. Στην Ελλάδα παρατηρείται έντονο το φαινόμενο της ελλιπούς ενημέρωσης. Γι' αυτό και σεμινάρια όπως αυτό που έγινε στην Καλαμάτα οπλίζουν τους γονείς με τις κατάλληλες γνώσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών στο παιδί, απειλητικών ή μη για τη ζωή του. Γενικά, όχι, δεν είμαστε μοιρασμένοι. Ο λόγος είναι επειδή δεν υπάρχει και είναι, αν θέλετε, η νοοτροπία ιστορικά στη χώρα μας, αλλά δεν υπάρχει και ιδιαίτερη υποχρέωση για τις εκπαίδευση πρώτων βοηθειών. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε όμως μια αλλαγή στη χώρα μας, που είναι πάρα πολύ σημαντική και θετική, και ο κόσμος αρχίζεται και εκπαιδεύεται και κυρίως είναι οι γονείς. Οι πρώτες βοήθειες είναι ένα χωράφι, όπως λέμε εμείς, το έχουν σπείρει με πάρα πολλούς μύθους. Ότι η γλώσσα γυρίζει, ότι βάζουμε οδοντόκρεμα στα εγκάβματα. Οπότε αυτά μέσα από την ορθή εκπαίδευση καταρρύπτονται και πλέον έχουμε πιο ευγενικούς και πιο σωστούς χειρισμούς. Το πρότυπο κέντρο Μητέρα-Παιδί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο που σχετίζεται τόσο με την παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου σε γονείς και παιδιά, αλλά και την υποστήριξή τους μέσω πρωτοβουλειών όπως το διαδικτυακό σεμινάριο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου. Θέλουμε πάντα να είμαστε δίπλα στους δημότες της Καλαμάτας. Και όχι μόνο, και γι' αυτό το λόγο η επόμενη μας συνάντηση θα είναι διαδικτυακή αυτή τη φορά, έτσι ώστε και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν από κοντά, είτε και μένουν εκτός της πόλης της Καλαμάτας, να μπορέσουν να παραμένουν ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν το παιδί και την οικογένεια. 1η Απρίλη, λοιπόν, διαδικτυακό σεμινάριο. Το θέμα μας θα είναι η διαχείριση των οθονών, τάμπλετ, κινητό, τηλεόραση, που πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και από πολύ μικρή ηλικία, και θα μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις οθόνες λοιπόν στα παιδιά. Πάμε σε αυτό το σημείο να δώσουμε λίγο περισσότερο έμφαση στα ζητήματα κοινωνικά και όχι μόνο,
γιατί έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τη συνάδελφο την Άστρη Μαυρέα και να ξεκινήσουμε αυτό, αλλά και με μια άλλη ιδιότητα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές της αγαπημένης τηλεόρασης Best. Λοιπόν, και είναι ενδιαφέρον γιατί λέω με μια άλλη ιδιότητα, γιατί αρχίζει και μπαίνει έτσι πλέον στη ζωή μας και στη ζωή της Μεσσηνίας η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση TheraPlus. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Έχεις αναλάβει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι ακριβώς είναι? Ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό επί της ουσίας και σε επίπεδο αναπηρίας αλλά και σε επίπεδο τυπικών ανθρώπων. Δηλαδή, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, μπορεί όποιος θέλει να έρθει αρχικά να γυμναστεί μαζί μας. Mm-hmm. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Αλλά εστιάζουμε πάρα πολύ και στο κομμάτι της αναπηρίας και είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί είμαστε η μοναδική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και ο μοναδικός σύλλογος, αν θα μπορούσαμε να μπούμε, ας πούμε, και σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, που λειτουργεί ένα πρόγραμμα στην Πελοπόννησο που ονομάζεται Αντίστροφης Συμπερίληψης. Και τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι μη τυπικά άτομα και τυπικά άτομα, μη τυπικά άτομα ονομάζουμε τα άτομα με αναπηρία και τυπικά άτομα τα άτομα που συνηθίζουμε να έχουμε ορίσει ως φυσιολογικά, αν το φυσιολογικό μπορούμε να το πούμε ότι είναι αυτό που έχουμε εμείς έτσι στο μυαλό μας, γιατί όλοι φυσιολογικοί είμαστε και αυτό θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει. Γυμνάζονται παράλληλα, ταυτόχρονα. Επίσης, έχουμε εξατομικευμένα προγράμματα, ομαδικά προγράμματα μέσα από τα οποία μπορεί ο κόσμος να έρθει να κάνει outdoor κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, πάρκο, παραλία, δημοτικό στάδιο Καλαμάτας, πάρκα Τσέπης. Θα εκμεταλλευτούμε τις γειτονιές, θα εκμεταλλευτούμε τα σημεία που ο κόσμος μπορεί να γυμναστεί, να αθληθεί και να ξεφύγει από το κλειστό, από τον κλειστό χώρο και από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Δημιουργούμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σαν βάση και τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στο κομμάτι του εθελοντισμού, το οποίο στο εξωτερικό, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνει πλέον στα βιογραφικά κανονικά, γιατί δημιουργεί περισσότερες εμπειρίες στον κόσμο που συμμετέχει. Ούτως ή άλλως, Καλαμάτα είναι περιοχή που αγαπάει τον εθελοντισμό. Όμως είναι πολύ σημαντικό ο εθελοντής να εκπαιδευτεί και για να μπορεί να δώσει καλύτερα, να αποδώσει καλύτερα και για να μπορεί και εκείνος που θα ζητήσει την συνεργασία με τους εθελοντές να πάρει αυτό που πρέπει να πάρει σωστά. Άρα το ένα κομμάτι είναι ο αθλητισμός. Το άλλο είναι σίγουρα η κοινωνική αναφορά, η κοινωνική ευθύνη που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά για να γίνει όλο αυτό χρειάζεται και μια συνεργασία με φορείς. Ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι και έχουμε ήδη ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε με δήμους. Θέλουμε να συνεργαστούμε με την περιφέρειά μας. Δυστυχώς τα ποσοστά τα οποία έρχονται από την Πανελλήνια Ένωση Ατόμων με Αναπηρία δείχνουν ότι είμαστε πολύ χαμηλά σαν περιφέρεια στο κομμάτι της συμμετοχικότητας σε επίπεδο αναπηρίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβλημάτισε από την αρχή και μας έβαλε στη διαδικασία να σκεφτούμε για τη δημιουργία αυτής της KINSEP και να ψάξουμε να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε σωστά ώστε να ενταχθεί ο κόσμος όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο εύκολα και όμορφα. Και θέλουμε απλά, να το πω απλά, όσο πιο απλά γίνεται, να σπείρουμε, να βάλουμε το σπόρο, να σπείρουμε μέσα στην κοινωνία μας το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε, το πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε και το πόσο σημαντικό είναι επιτέλους να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε το ίδιο και ότι όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε στα πάντα. Έτσι? Άρα είναι πολύ διάστατος ο ρόλος και αυτό πρέπει να καταλάβουμε και από την ορμή που δείχνουν και τη συμμετοχή και οι άνθρωποι όπως εσύ. Και αύριο θα γίνει η παρουσίαση, έτσι? Αύριο έχουμε την επίσημη παρουσίαση και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την στήριξή σας όλο αυτό το διάστημα και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και το site, Θέμη. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας αύριο, επειδή θα πούμε, θα μιλήσουμε για όλα αυτά που κάνουμε και για όλα αυτά που ετοιμάζουμε στον κόσμο, να έχουμε τη στήριξη και τη δική σας και της τοπικής κοινωνίας. Περιμένουμε να έρθει ο κόσμος να μας ακούσει, να συζητήσουμε, να μας γνωρίσουν από κοντά, να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουμε και θέλω να κλείσω με κάτι που το πιστεύω και το πιστεύουμε όλα τα παιδιά. Είμαστε γυναίκες, να ξέρεις, 4 γυναίκες. Εγώ, η Παναγιώτα Ετσιάλα, να τις αναφέρω κιόλας, η Μέρη Βυθούλκα και η Χρυσάφη Παλτατζίδου, καθηγήτριες φυσικής αγωγής, όλες με κοινό σημείο και την αναπηρία στις σπουδές μας. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στην αγάπη. Πιστεύουμε ότι όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλον και όταν συμμετέχουμε και δημιουργούμε, μπορούμε πραγματικά να θεραπευτούμε
και ατομικά και ομαδικά. Γι' αυτό και το θέρα, γι' αυτό και η θεραπεία. Mm-hmm. Το θέρα βγαίνει από τη θεραπεία. Όταν συμμετέχουμε, όταν είμαστε ενεργοί, βγαίνουμε από το πρόβλημα, παλεύουμε και σίγουρα θα βρούμε τρόπο να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστούμε. Για όλα. Ξεχωριστή η εκδήλωση που έγινε χθες στην Καλαμάτα με το Σωματείο Ψυκτικών να γίνεται σημείο αναφοράς με τη δράση του. Πρόκειται για ένα οργανωμένο σωματείο, κάτι που αποδεικνύει και στην πράξη, στεκόμενο σαν αγκιστή των μελών του σε καφέ του βήμα. Στην καθημερινότητα της κοινωνίας αφήνει το αποτύπωμά της η δράση του Σωματείου Ψυκτικών του Νομού Μεσσηνίας. Τα μέλη του συγκεντρώθηκαν χθες στην καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Πρωτίστως να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που μας τιμούν εδώ απόψε, όπως και τις οικογένειές τους, που είναι και ο λόγος που υπάρχει αυτό το σωματείο. Και όπως λέμε πολλές φορές, το σωματείο είμαστε όλοι εμείς. Δεν είναι ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο αντιπρόεδρος, ούτε το δεύτερο. Το σωματείο είναι η ψυχτική και γι' αυτό σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε ενεργά στο σωματείο μας και θέλουμε να σας ευχηθούμε υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας, καλές δουλειές και ευημερία. Φέτος είναι μια ειδική εκδήλωση για μας, γιατί έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τον Δημήτρη Κοκοντούσια, όπως έχουμε και την τιμή να έχουμε και τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Κουλιάδη. Μάλιστα, το Σωματείο Ψυκτικών του Νομού Μεσσηνίας είναι ένα από τα πλέον δραστήρια σωματεία με τη συνδικαλιστική του δράση να αποτελεί σημείο αναφοράς και για την Ομοσπονδία. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία, με χαμόγελα, να μεταφέρω και τις ευχές από όλο και τα σήμερα της Ομοσπονδίας που έγινε το κάλεσμα και είμαστε σήμερα εδώ. Είναι πολύ όμορφο αυτό που βλέπουμε μια γεμάτη αίθουσα από συναδέλφους και οικογένειες και φίλους και συγγενείς. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Με υγεία και ό,τι καλύτερο για τον κλάδο και για όλους μας. Εγώ στη συνδικαλιστική μου πόλη αυτή των 25-26 ετών στάθηκα τυχερός γιατί είχα σε αυτή τη συνδικαλιστική όπως είπα πορεία σαν πρόεδρος και σαν αντιπρόεδρος ανθρώπους άξιους, ικανούς όπως είναι και ο Βασίλης ο Τσίχλης, όπως είναι και ο Γιάννης ο Βετουλάκης, τους είχα δίπλα μου και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Στην δημιουργούμε θέσεις εργασίας, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα διώκεται. Και διώκεται με πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και όλα αυτά τα προβλήματα που. Όχι προβλήματα ακριβώς, όλα αυτά τα νέα μέτρα που φορτωνόμαστε. Ξεχωριστή η κίνηση από τον πρόεδρο του Σωματείου, Θεόδωρο Χριστόπουλο, να τιμήσει πρώην μέλη για την σημαντική του συνεισφορά. Εμείς είμαστε άνθρωποι της δουλειάς και δεν είμαστε αγνώμονες. Ξέρουμε από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Ξέρουμε πόσο σημαντική ήταν για το σωματείο μας ο Γιάννης Πετουλάκης και ο Βασίλης ο Τσίπρης. Ήταν δύο κολόνες του σωματείου και οι άνθρωποι που ουσιαστικά ίδρυσαν το σωματείο και βοήθησαν για την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν και δώρα σε παιδιά ψυκτικών που πέτυχαν σε ανώτερες σχολές. Πέρσι είχαμε την κόρη του Βασίλη του Νικολαίδη, την Ιωάννα, που πέρασε στη νομική της Κομωτινής. Βασίλη. Σε νέα από τον κόσμο, παγκόσμια οργή για το θάνατο του Ναβάλνη με δεκάδες συλλήψεις στη Ρωσία. Παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων, οι πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στον πολέμιο του Κρεμλίνου. Από την άλλη, η Ελβετία αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες. Πρόκειται για μια απόφαση που προκαλεί αίσθηση, αφού πρόκειται για ένα κράτος που συνδέεται με την μακροχρόνια ουδετερότητα. Τέλος, θα δούμε εικόνες και από το κινηματογραφικό φεστιβάλ του Βερολίνου, με χαρακτηριστική την ποικιλομορφία των ταινιών που συμμετέχουν. Τουλάχιστον 100 πολίτες συνελήφθησαν από τις ρωσικές αρχές σε συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τιμή του Αλεξέη Ναβάλνη. Αυτό υποστηρίζει η ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD Info. Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σε αυτοσχέδια μνημεία που στείνονται με φωτογραφίες του Ναβάλνη και λουλούδια σε πολλές ρωσικές πόλεις. Σε κάποιες περιπτώσεις οι πολίτες αποτείουν φόρο τιμής στον Ναβάλνη σε μνημεία που είχαν ανεγερθεί για τα θύματα των διώξεων επί Σοβιετικής εποχής. Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους πολίτες να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις.
Οι περισσότερες συλλήψεις, σχεδόν 50, πραγματοποιήθηκαν στην Αγία Πετρούπολη. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχει προκαλέσει ο θάνατος του Ναβάλνη σε πολλές πρεσβείες της Ρωσίας, κυρίως στην Ευρώπη αλλά και στη Λατινική Αμερική. Στο Buenos Aires, οι συγκεντρωμένοι περικύκλωσαν την πρεσβεία της Ρωσίας φωνάζοντας συνθήματα κατά του Κρεμλίνου. Ένας άντρας συνελήφθη όταν προσπάθησε να πετάξει αυγά στο κτίριο. Το 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μπερλινάλε άνοιξε αυλαία. Οι κριτικοί του κινηματογράφου έχουν αγκαλιάσει την ποικιλομορφία της φετινής επιλογής ταινιών, η οποία επενείται από πολλούς ότι μοιάζει με την Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Πρόεδρος της Επιτροπής δεν είναι άλλη από την βραβευμένη ηθοποιό Λουπίντα Νιόγκο. 20 είναι οι παραγωγές που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό κομμάτι και διεκδικούν την Χρυσή Άρκτο. Αυτή θα είναι η τελευταία χρονιά για τους διευθυντές του φεστιβάλ Κάρλο Τσάτριαν και Μαριέτα Ρίζενμπικ, που αποχωρούν μετά από 5 χρόνια στο τιμόνι. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει ντόμινο θεαματικών εξελίξεων στη διεθνή σκηνή. Αφού Σουηδία και Φιλανδία εγκατέλειψαν την ιστορική τους ουδετερότητα, τώρα και η Ελβετία ανακοίνωσε ότι προχωράει σε μια ασυνήθιστη κίνηση που προκαλεί αίσθηση. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στα επόμενα έτη. Η πρόεδρος Βιόλα Άμχερντ, η οποία κατέχει την θέση της Υπουργού Άμυνας της χώρας, δήλωσε ότι από το 2035 περίπου 20 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα επιπρόσθετης χρηματοδότησης θα είναι διαθέσιμα συγκριτικά με το σχεδιασμό που υπήρχε πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σημειώνεται ότι το 2023 η Ελβετία διέθεσε για την άμυνα 1,9 δισεκατομμύρια φράγκα. Η κατάσταση της πολιτικής ασφάλειας είναι προφανώς δύσκολη δεδομένη της παρούσας αστάθειας, με έναν πόλεμο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ένοπλες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και άλλα σημεία ανάφλεξης στον κόσμο, δήλωσε η πρόεδρος της χώρας. Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Μαζί μας είναι εσείς 30. Δεν τα καταφέρει η Καλαμάτα 80 στο σημερινό πολύ δυνατό παιχνίδι με τον Μίλωνα. Η αλήθεια είναι πως ο Μίλωνας με την ορμή που είχε και από την ευρωπαϊκή του τουρνέ, πολύ επιτυχημένη παρότι δεν κατάφερε να προχωρήσει παρακάτω, έβαλε πολύ δύσκολα στην ομάδα της Καλαμάτας. Είχαμε δύο ανταγωνιστικά σετ. Οι Καλαματιανοί βρέθηκαν και να προηγούνται και στα δύο αυτά σετ. Ειδικά στο πρώτο που πήγε βήμα-βήμα ήταν φοβερό το suspense. Παρ' όλα αυτά το τρίτο σετ ήταν για τον Μίλωνα, όπου στάθηκε κυρίαρχος. Τα κρίσιμα σημεία, η εμπειρία, αν θέλεις, το ακούραστο πρόσωπο που παρουσίασε η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήταν καθοριστικά. Από την άλλη, η Καλαμάτα πλήρωσε ορισμένα λάθη της. Αυτό την κρατά στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για την παραμονή, καθώς το πρωτάθλημα έχει μπει στην τελική του ευθεία. Απ' την άλλη, ο Μίλωνας εδραιώνεται στην τέταρτη θέση, αν και προς το παρόν, επειδή αύριο έχουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά, με τον οποίο έχουν μικρή διαφορά, βρίσκεται στην τρίτη θέση. Το παρθενικό ταξίδι παρόλα αυτά των Λύκων νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα θετικό πρόσημο. Έχει δείξει ανταγωνιστική ακόμη και απέναντι στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Θυμίζουμε ότι πήρε και ένα σετ από τον Ολυμπιακό. Στρέφει το βλέμμα της στα δύο εναπομείναντα μάτς με τον ΠΑΟΚ και τον Πήγασο. Εκεί θα στραφούν όλες οι ελπίδες και θα ακολουθήσει και το κύπελλο όπου πάλι θα βρει, θυμίζουμε, την ομάδα του Μίλωνα μπροστά της. Είναι μια σεζόν γεμάτη εμπειρίες, αν μη τι άλλο. Το σημερινό παιχνίδι, παρόλα αυτά, δεν έδωσε έστω κάτι, ένα βαθμό. Σε αυτό προσδοκούσαν, γιατί πλέον μετράνε και τα σετ και οι πόντοι, έτσι. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο γύρο. Σας να σας ευχαριστήσουμε να περάσουμε εμείς σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ορισμένα στιγμιότητα. Με jump service ο Αμερικανός, δυνατά επάνω στον Χανδρινό. Με πρώτο χρόνο και μπλοκ του Αλεξάκη στον Θεοδόση. Γίνεται το 20-19. Με jump service ο Ουκρανός σημάδεψε τον Τάκουρη. Η πάσα για τον Μαουρίτσιο Βιέιτο που καταφέρνει να κάνει το 24-23 για την Καλαμάτα. Τρίτηση του κόσμου. Με τα δάχτυλα δεν είναι καλή. Θα περάσει απέναντι ο Χέρ για τον Μολίνα. Ο πόντος είναι για τον Μίλωνα. 25-25. Κόενεν. Δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία του ο Μολίνα και γράφει το 25-27 στον πίνακα. 0-1 τα σετ για τον Μίλωνα. Νίκος Χριστόφας. Πάνω στον Χαδρινό και πάλι ψηλά η μπαλιά, αλλά αυτή τη φορά ο Χέρ δεν αφήνει περιθώρια στους Καλαματιανούς να κάνουν κάτι διαφορετικό. Συνεχίζεται η φάση με πλασέ πίσω από τον μπλοκ επιχειρεί ο Μολίνα, όμως αντιδράει η Καλαμάτα με τον Οκάμπο, μαζεύει και περνά όπως την μπάλα η ομάδα του Μίλωνα.
Με το ένα χέρι για τον Οκάμπο West. Δίνει επαφή όμως ο δεύτερος διαιτητής. Ντάκουρης. Κακή η πρώτη. Μαζεύει ο West για τον Μαουρίτσιο Βιαΐτο. Τον ντουμπλάζα από τον Ιορντάνο θα πάρει και την επίθεση. Και παίρνει και τον block out. Και κάνει το 23-25 το 0-2. Με δάχτυλα ο Χριστόφας θα πάρει και την επίθεση. Ιορντάνοφ, ο Χριστόφας είναι εκεί και του λέει όχι. 8-10, Ακής. Πάσα μπροστά σε Μολίνα από τον Χέρ. Δαλακούρας περνά απέναντι σε Οκάμπο. Πολύ καλά ο Αργεντίνος στη μεγάλη διαγώνιο. Ανδρινός, πάσα μπροστά. Γιορντάνοφ, εξαιρετικός. Πάνω στον Δαλακούρα. Την επίθεση σε πρώτο χρόνο του Χριστόφα. Συνεχίζεται η φάση. Δαλακούρας. Γιορντάνοφ. Το ντουμπλάς λειτουργεί για την ομάδα του Μίλωνα. Και ο Πολουγιάν τελειώνει έναν ακόμη πόντο. Με δάχτυλα ο Δαλακούρας θα πάρει την επίθεση σε πρώτο χρόνο ο Αλεξάκης. Ο πόντος για τον Μίλωνα και κάπως έτσι τελειώνει και το τρίτο σετ στο 17-25. 0-3 για την ομάδα του Μίλωνα. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Auto Service Σοκράτης Σάμιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάμιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.